τον ιερέα το συγκεκριμένο. Ναι. Εδώ στο χωριό είναι είχε... κρίμα. Εγώ λέω πρώτα ότι είναι κρίμα γιατί είναι νεοπαιδί. Αυτά που έκανε ήταν κρίμα. Με σας είχε ένα περιστατικό με αρκετή ένταση. Πρόλαβα και γλίτωσα. Τι συνέβη? Ήρθαν και πριν, αλλά δεν το θυμώ. Γίνεται μου ήρθε ξαφνικά. Ναι. Ότι είχε γίνει η φασαρία που ήρθε σπίτι μου και να με σκοτώσει. Γιατί ο άντρας μου ήταν ταμείας και είχε πάρει κάποια χρήματα. Μεσολάβησε ο παπάς μου, ο συγχωρεμένος ο προηγούμενος, για να πάρει πιο γρήγορα τα χρήματα. Και τα πήρε αυτός και δεν τα έδωσε στον ταμεία. Και τα χρησιμοποιούσε αυτός. Μετά, επειδή έγινε αυτό... Από το παγκάρι αυτά τα χρήματα, Όχι από το παγκάρι, από τη Μητρόπολη μέσα. Ναι. Αλλά όμως έπρεπε να τα δώσει στον ταμεία. Δεν τα έδωσε στον ταμεία και μετά τα έβαλε με τον παπά και με εμάς γενικά στο χωριό. Ίσως γιατί ήθελε να σε σκοτώσει. Γιατί, ξέρω εγώ, δεν έχει πάρει τη δόση του και ήρθε, δεν ξέρω. Και από την έκανε. Εκκλησία ερχόταν εμένα τόσο μια ράβδο, τι ήταν τώρα αυτό, δεν ξέρω. Ξύλο, καδρώνει. Όχι, δεν ήταν ξύλο. Ήταν όπως οι σκούπες που έχουν αυτή το αλουμινίο, έτσι αυτό, κάτι τέτοιο ήταν. Ναι. Και ερχόταν, χτυπούσε, κλωτσούσε εκεί την πόρτα μου. Αλλά πρόλαβα όμως, γιατί ακουγόταν η φωνή του, με έβριζε, φώναζε πολύ άσχημα λόγια για μένα. Δεν μπορώ να το πω τι έλεγε. Βρισκές, κανονικά. Που από ιερέα στόμα ούτε από άλλον δεν τα ακούσα, όχι από αυτόν, από την εκκλησία μέχρι αυτά σπίτι μου, ούρλιαζε. Πίσω η μάνα του, εγώ η γειτόνισσα άλλη που τον φιλοξενούσε, μέχρι προχθές τον φιλοξενούσε, γιατί ήταν εδώ πάλι τις προάλλες. Τον τραβούσαν να τον, και κάποια άλλα άτομα τον τραβούσαν για να μην μπει μέσα στο σπίτι. Εγώ πρόβλημα μπήκα μέσα στο σπίτι μου και αυτός χτυπούσε, τελικά έφυγε. Φώναζε ότι σε σκοτώσω, βγες έξω τέτοια λιώτικα. Χτυπούσε με το με αυτό το... Κλωτσιά στην πόρτα. Κλωτσιά στην πόρτα χτυπούσε. Αλλά εγώ τον είχα φιλοξενήσει και ένα μήνα κιόλας στο σπίτι μου. Όταν πρωτεύει δεν έχει που να πάει. Και τον φιλοξένησα και στο σπίτι μου. Εκείνο το διάστημα πώς ήταν στο σπίτι, έδειχνε κάτι περίεργο? Όχι. Όχι, δεν έδειχνε κάτι. Ήταν ευγενικός. Αυτός ήταν ο μήνας ο πρώτος. Αυτός μετά άρχισε που έφαγε πολλά χρήματα από το χωριό, 27.000 ευρώ χρέος αύξηση στην εκκλησία. Και ο επόμενος ο Πάτερ Ευλόγιος μέχρι τις προάλλες ξεχρέωνε εδώ μέσα τα χρέη της εκκλησίας, ξεχρέωνε ο άνθρωπος. Κύριε Φρόνσο, μετά το περιστατικό που είχατε, αφού σας ήρθε εδώ να σας απλήσει, τον είδατε ξανά στο δρόμο? Στο δρόμο... Ή κάπου αλλού, ή στην εκκλησία? Δηλαδή, για αν έδωσε συνέχεια, ρωτάω. Εδώ ερχόταν, στη γειτόνισσα ερχόταν. Ναι, εγώ δεν το... Όχι. Τον αποφεύγατε δηλαδή? Ναι, προσπαθούσα, εντάξει, τη μεγάλη εβδομάδα ήταν πάλι εδώ και ο άνθρωπος μου δεν μου το είπε. Και μόλις είδα χθες αυτό με το βιτριόλι, για να μην φοβηθώ δεν μου το είπε. Λέω, είδες, μπορούσε να έχει βιτριόλι, γιατί από εκεί από το στενό κατεβαίνω και έρχομαι στο σπίτι μου. Θα μπορούσε να μην ρίξει βιτριόλι, μπορούσε να με χτυπήσει δηλαδή που ήταν εδώ πέρα. Αλλά τι γλίτσε μου τη χέρια εγώ. Πήγατε αστυνομία, του κάνατε μήνυση? Βεβαίως και εμείς και στη Μητρόπολη πήγα, στον πρωτοσύγκυλο, όταν ήρθε εδώ πέρα. Ευτυχώς ο άνθρωπος μόλις είχε φύγει στο χωράφι, δεν ήταν εδώ, γιατί ήταν εδώ. Είναι τόσο ήρεμος ο άνθρωπος που μπορεί και να τον σκότωνε. Και εσείς φοβηθήκατε, θα μπορούσε να σας είχε κάνει κακό, έτσι? Μα είχα πει, αν δεν μπορούσα να μπω μέσα, δεν ξέρω τι θα με έκανε έξω. Ήμουν μια φίλη μου μαζί. Την αφορμή τι ήρθε? Η αφορμή... Είπατε κάτι εσείς, ας πούμε? Όχι, όχι, όχι. Γιατί τα βάλε μέσα? Απλώς ήρθε και άλλη φορά στην εκκλησία, έγινε και άλλη φορά. Αν εντάξει, είχαν έρθει από τη Βέρεια δημοσιογράφου να πάρει συνέντευξη με αυτά που έκανε εδώ στο χωριό. Και αυτό νόμιζε ότι εγώ τον έφερα τον δημοσιογράφο, αλλά δεν τον είχα φέρει εγώ. Τον είχε φέρει ο ψάλτης μάλλον που ήταν, γιατί εκείνο δεν τον πλήρωνε, είχε πρόβλημα. Και νόμιζα ότι εγώ. Και από εκεί και πέρα φαίνεται το κρατούσε. Και ήρθε, ένας... και ήρθε εδώ. Έπαιρνε χρήματα από πολύ κόσμο, ε. Όχι. Σα πήρε? Μου τα έδωσε. Πόσο σα πήρε? Δεν ήταν πολλά, καμιά 150 ευρώ. Τόσα έπαιρνε. Τόσα έπαιρνε από όλους. Και 500 και 1000. Πήρε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Θα τα έδωσε αφού του είπατε ή θα τα έδωσε από μόνος? Όχι, όχι. Από μόνος του μου δώσε και την είπε και όλος. Λέγω, ρε μάμα, σε χρειάζεται, κράτα, δεν πειράζει αργότερα. Όχι, κυρία Φρόσο. Και τι έλεγε, ότι έχει προβλήματα? Ότι δεν πληρώνεται. Ότι τον βοηθεί στο χωριό πιο πολύ, γιατί δεν πληρώνονταν τους δύο πρώτους μήνες, τρεις. Μετά που πληρώνονταν, έλεγε αυτός ότι δεν πληρώνεται. Ενώ πληρωνότανε. Και βρε τον άλλον θα τον κάνει στην εκκλησία ένα χρυσοκέντητο 500 ευρώ, βρε δεν ξέρω τι. Πολλά, πολλά. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που δεν ξέρω τι να πω.